Η ομάδα σας στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή. Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως είδαμε τον αντίπαλό σας να βάζει 20 πόντους περισσότερους. Τι έγινε σε εκείνο το σημείο και βρεθήκατε σε εκείνη τη θέση? Νομίζω ότι είχε ξεκινήσει από το πρώτο ημίχρονο. Χάσαμε κάποιες προσωπικές μονομαχίες, κάποιες προσωπικές φάσεις. Και είναι μια ομάδα που είναι πολύ καλά δουλεμένη. Είναι άξια εδώ που είναι και τιμωρεί οτιδήποτε λάθος κάνεις. Πώς θα προσεγγίσετε τον Game 3 τώρα στον Στρόβολο? Καταρχάς να σας πω κάτι. Δεν έχω κανένα παράπονο από τα παιδιά. Έχουν δείξει φοβερή διάθεση όλο αυτό τον καιρό. Φοβερή μαχητικότητα και ανταγωνιστικότητα. Θα το προσεγγίσουμε όπως προσεγγίζουμε όλα τα παιχνίδια. Με σοβαρότητα, με προπόνηση, με βίντεο. Και θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Νομίζω όμως ότι αποδείξαμε ότι στα τελευταία τρία μάτς είμαστε σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο από αυτό που ξεκίνησε η ομάδα και οργανωτικά και παιχτικά. Και μια τελευταία ερώτηση, coach. Ο Απόλλωνας μετά το ξεκίνημα της σεζόν που βρέθηκε πίσω, έκανε το comeback, ανέβηκε, πήρε πλεονέκτημα έδρα στα playoffs στον πρώτο γύρο. Βρίσκεται στο ημιτελικό του κυπέλλου μετά από όσα έγιναν. Είσαστε ακόμα ζωντανοί εκεί. Πέστε μας έτσι λίγο για το κλείσιμο της χρονιάς. Νιώθετε αισιόδοξος ότι η ομάδα σας μπορεί να κλείσει τη χρονιά με κάτι θετικό, τουλάχιστον στο κυπέλλο? Είμαστε ήδη αισιόδοξοι. Θεωρούμε ότι η ομάδα έχει πιάσει παραπάνω από αυτό που κυνηγούσε στην αρχή. Οπότε η ερώτησή σας είναι δεδομένη. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και με τα παιδιά και με την οργάνωση και με όλο αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Κότσο, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.